Ο Μιχάλης Σοφοκλέους και ο Αλέξης Δημητρίου είναι οι νέοι πρεσβευτές οδικής ασφάλειας για το 2022. Ορίστηκαν από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας στην παρουσία των Υπουργών Μεταφορών Δικαιοσύνης και Άμυνας. Θα προσπαθήσω από την επαγγελματική μου ιδιότητα, από την προσωπικότητά μου, από το πάθος που έχω από μικρός για την οδήγηση, να συμμορφώσουμε και να επηρεάσουμε στο καλύτερο όσο περισσότερους συνανθρώπους μας. Το θέμα της κούρασης όταν οδηγούμε και η ευθύνη του συνοδηγού. Θέλω να το περάσουμε και στους στρατιώτες μας, και στα νέα παιδιά και στα σχολεία, ότι κάποιοι μας περιμένουν στο σπίτι. Ο Αλέξης Δημητρίου και ο Μιχάλης Σοφοκλέους θα συμμετέχουν σε εκστρατείες διαφώτισης, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, διαλέξεις, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια, διαγωνισμούς και δραστηριότητες με στόχο την μείωση των οδικών συγκρούσεων. Οι αριθμοί των οδικών συγκρούσεων, αλλά κυρίως των θυμάτων, μας προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό και έντονη ανησυχία. Το 2019 σημειώθηκαν 52 θάνατοι από οδικές συγκρούσεις, με τον αριθμό να μειώνεται στους 48 το 2020 και στους 45 το 2021. Παρά το γεγονός ότι η συνολική μείωση τα τελευταία δύο χρόνια φτάνει σχεδόν το 14% σε σχέση με το 2019, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Οι θλιβεροί αριθμοί καταμαρτυρούν ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν ακόμη περισσότερα. Παράλληλα, βραβεύθηκαν για την πολυσήμαντη δράση τους οι πρέσβυρες οδικής ασφάλειας για το 2021 Ραφαέλα Μιλτιάδους και Μαρίνα Κυριάκου.